Είμαστε με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Λέσβου του κυβερνώντος κόμματος, Χαράλαμπο Αθανασίου, και επίκεντρό μας είναι οι επικείμενες εθνικές εκλογές. Κύριε Αθανασίου, πότε προβλέπετε να γίνουν αυτές και αν θα είστε υποψήφιος? Ευελπιστώ ότι 9 Απριλίου μπορεί να τις έχουμε στον πρώτο γύρο και ο επόμενος γύρος θα είναι οπωσδήποτε μετά το Θωμά. Εσείς θα είστε ξανά υποψήφιος βουλευτής Λέσβου με τη Νέα Δημοκρατία? Σαφέστατα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαι. Το έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή. Ο στόχος μου είναι να υπηρετήσω τον τόπο. Θα είμαι βουλευτής και θα προσπαθήσω, εφόσον με τιμήσω ο λεσβιακός λαός, η Λέσβος, ο Άγιος Στράτης και η Λίμνος, να συνεχίσω το έργο το οποίο έχω ξεκινήσει. Λέγονται πολλά ως προς το ενδεχόμενο υποψηφιότητά σας στην περιφέρεια. Ποια είναι η δική σας απάντηση σε αυτό? Αυτό να σας πω, με τιμάει το ότι πολλοί λένε ότι μπορώ να υπηρετήσω την περιφέρεια, αλλά μου δόθηκε ευκαιρία η κυρία Κουτσαβλή να πω και άλλη φορά ότι εγώ έχω ταχθεί να υπηρετήσω το λεσβιακό λαό στο Κοινοβούλιο. Θα είμαι λοιπόν υποψήφιος βουλευτής για το Κοινοβούλιο. Δεν σκέπτομαι, ούτε πρόταση μου έχει γίνει, ούτε θέλω, ούτε επιθυμώ να κατέβω στην περιφέρεια. Ξέρω τι εννοείται, που λέγονται ότι, αυτό προφανώς υπονοείται, ότι ο Αθανασίου θα κατεβεί τώρα στις εκλογές και στο δεύτερο γύρο, επειδή θα είναι λίστα, ο Πρωθυπουργός θα του πει να πάει στην περιφέρεια και για να κατεβεί κάποιος άλλος υποψήφιος. Γιατί οι δεύτερες εκλογές θα γίνουν με λίστα, όπως ξέρετε, εν ώψη του ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία καμιάς κυβέρνησης, και όταν οι εκλογές γίνονται εντός του 18 μήνου σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, γίνονται με λίστα. Για να τελειώσουμε το θέμα αυτό μια για πάντα, και θα παρακαλέσω τα συγγενικά πρόσωπα των συνυποψηφίων μου, αναφέρομαι και στα συγγενικά, να σταματήσουν να λένε ότι ο Αθανασίου θα κατεβεί τώρα, μετά θα αποσυρθεί, δεν θα κατεβεί κλπ. Κατηγορηματικά λοιπόν λέω ότι θα υπηρετήσω τον λεσβιακό λαό μέχρι τέλους και όσο με θέλει και όσα χρόνια με θέλει, για να ολοκληρώσω τα όνειρα τα οποία έχω ξεκινήσει, για να φτιάξω μερικά πράγματα τα οποία δυστυχώς τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει στη Λέσβο. Και αν ο λεσβιακός λαός με κρίνει ικανό, εδώ είμαι να τον υπηρετήσω. Αλλά ας σταματήσει αυτό το οποίο δεν τιμά ούτε την παράταξή μας ούτε τους ίδιους. Ποιος είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις εκλογές, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο? Βασικά ο στόχος μας είναι να έχουμε μια αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, για να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε και να υπηρετήσουμε τη χώρα. Και αυτό είναι μια πεποίθηση όχι μόνο του Πρωθυπουργού, αλλά και του συνόλου της κοινοβουλευτικής ομάδας και προσωπική μου, γιατί πιστεύω ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να προσφέρει περισσότερα στον τόπο. Η χώρα έχει μια προοπτική ανάπτυξης, γι' αυτό ακριβώς, όπως βλέπετε, και ο μέσος όρος ανάπτυξης είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συζητήσεις που έχουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα με τον Πρωθυπουργό, αλλά και κατηδίαν συζητήσεις που κάνει με τους βουλευτές, ο στόχος βασικά είναι η ανάπτυξη της περιφέρειας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό της ανάπτυξης της περιφέρειας εντάσσεται και ο νομός μας, δηλαδή η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Στράτης, και αυτόν τον στόχο σκέπτομαι και εγώ να υπηρετήσω. Ο στόχος στη Λέσβο ποιος είναι? Είναι καταρχάς, κυρία Κουτσαβλή, να τελειώσουμε τώρα τα έργα τα οποία έχω αρχίσει. Δηλαδή ο απότερος στόχος είναι η Λέσβος να είναι πρωταγωνιστής στον τουρισμό μας. Δηλαδή με ποια έννοια? Να προσελκύει περισσότερους τουρίστες από άλλες περιοχές. Αλλά αυτό για να γίνει τι θέλει? Θέλει αναπτυξιακά έργα και τόνωση του πρωτογενή τομέα. Διότι κακά τα ψέματα η οικονομία μας στηρίζεται στη γεωργία και στη κτηνοτροφία, αλλά και στην ομορφιά της, την οποία πρέπει να αναδείξουμε. Γι' αυτό λοιπόν όταν εγώ άφησα τη δουλειά μου, το δικαστικό σώμα, για να πολιτευθώ, δεν είχα κανέναν άλλο στόχο και κανένα άλλο όνειρο να κάνω πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Δηλαδή δεν θέλω να εκλειφθεί αυτό, το λέω εγωιστικά, γιατί έχω κάποια υπερφύαλη φιλοδοξία κλπ. Εγώ δεν ξέρω αν έχω βάλει, κυρία Κουτσαβλή, τον πήχη πολύ ψηλά, αλλά εκεί που τον έβαλα νομίζω είναι χαμηλά για τις δυνατότητες που έχει η Λέσβος. Συνεπώς και τον πήχη θα ξεπεράσουμε και με τη βοήθεια του κόσμου εδώ
θα τελειώσω και θα αναπτύξουμε, θα προχωρήσουμε ακόμα σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Ο δρόμος, η μεγάλη αρτηρία Καλονής Σιγρίου που έπρεπε να έχει τελειώσει από τον Δεκέμβριο του 19, εάν δεν υπήρξε η εταιρεία ο Τοξότης μαζί με τον πρόεδρο του, ο οποίος ανεμπλέκει στη συνέχεια επί προηγούμενης κυβέρνησης με τις τηλεοπτικές εκπομπές και τα κανάλια, ενώ για τον κύριο Καλογρίτσα, θα είχε τελειώσει. Και βλέπετε, ακόμα άφησε τον κόσμο απλήρωτο. Βέβαια, στη συνέχεια κάναμε αυτή την κατασκευή και μπόρεσε και ως είχαμε καθολικό διάδοχο τον άκτορα και συνεχίζεται το έργο. Μάλιστα, προχτές διέτρεξα όλο τον δρόμο. Είμαι ικανοποιημένος και πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία έχουν σχέση με τα ευρήματα που βρίσκουμε με τα απολιθωμένα και πρέπει να θα υπάρξει μια αναγκαία καθυστέρηση. Αλλά ο δρόμος προχωράει, είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο αυτό, ειδικά και για το δυτικό μέρος της Λέσβου, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, γιατί αναπτύσσονται ένα μέρος ενός νησιού, αναπτύσσεται ολόκληρο το μέρος. Πριν κανένα μήνα εκδόθηκε και η απόφαση για την απαλωτρίωση, για την αποζημίωση των ιδιοκτητών από όπου περνάει ο δρόμος Καλονής Ιγρίου. Τα ποσά της αποζημίωσης που θα πάρουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δεν είναι απλώς καλά, είναι πολύ καλά. Ξέρουμε αυτές πότε θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων? Να σας πω, είναι ένα νομικό θέμα, πρέπει να το δώσω να το καταλάβω, γιατί με ρωτούν πάρα πολύ και καλά κάνατε και κάνετε αυτή την ερώτηση. Όταν γίνεται μία απαλωτρίωση, καταρχάς γίνεται ο καθορισμός της προσωρινής τιμής μονάδος αποζήμιωσης. Αυτά λέει ο νόμος. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο νόμος. Δηλαδή, πάνε στο πρωτοδικείο και καθορίζεται η τιμή προσωρινής τιμής. Αν αυτή είναι ικανοποιητική και ικανοποιούνται οι ιδιοκτήτες, σταματάμε εδώ και αρχίζει μετά μια διαδικασία η επόμενη, την οποία θα πω όμως τρίτη. Εάν δεν συμφωνούν, τότε προσφεύγουν στο εφετείο και γίνεται η οριστική, ο οριστικός προσδορισμός της τιμής μονάδος. Εκεί είμαστε τώρα και βγήκε. Παράλληλα όμως και αμέσως μετά είναι η διαδικασία που λέγεται αναγνώριση δικαιούχων. Δηλαδή, ποιοι είναι οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων που θα πάρουν. Και νομίζω αυτό κατά μεγάλο μέρος έχει ολοκληρωθεί και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει αυτή η διαδικασία της πληρωμής. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη και το εξής, ότι όταν ξεκινήσαν οι απαλωτριώσεις αυτές, σε μερικές περιοχές οι ιδιοκτήτες που ήταν τότε δεν ταυτίζονται με τους σημερινούς. Γιατί κάποιος μπορεί να έκανε να πώλησε, να έκανε μια μεταβίβαση ενός ακινήτου του σε κάποιον άλλον ή να έκανε μια γονική παροχή στο παιδί του, να πρίκει στο παιδί του, την κόρη του ή να πούλησε κάτι για οποιοδήποτε λόγο. Όλα αυτά θα πρέπει να τελειώσουν. Οι νομικοί παραστάτες που έχουν βάλει οι ιδιοκτήτες, οι δικηγόροι δηλαδή, για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους από την απαλωτρίωση, κάναν πολύ καλή δουλειά, όλοι οι δικηγόροι, και είναι, νομίζω μάλλον αρκετούς εκεί. Και συνεπώς είναι θέμα διαδικασίας πια για να θα πληρωθούν το συντομότερο. Και θέλω να τονίσω πάνω σε αυτό ότι το λιμάνι του Σιγρίου ολοκληρώνεται ακόμα καλύτερα. Σκεπτόμαστε τώρα, εκτός από το λευτικό καταφύγιο που θα γίνει, αλλά να κάνουμε και ένα υπόστοιχο μεγάλο, ούτως ώστε να μην κάθεται ο κόσμος στον ήλιο ή όταν βρέχει, να αναπτυχθεί περισσότερο. Και σε συνδυασμό με τις πύλες εισόδου Σέγγεν που έχουμε κάνει, είναι το μόνο νησί που έχει τρεις πύλες Σέγγεν. Γιατί πάντοτε έχουν μόνο οι πρωτεύουσες των νομών. Εμείς με την προηγούμενη κυβέρνησή μας, κάναμε με την κυβέρνηση ενώ Σαμαρά Βενιζέλο, κάναμε την πύλη εισόδου Σέγγεν στην Πέτρα, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ενθάρρυνση και προοπτική που έχει το κόμμα, κάναμε και την πύλη εισόδου στο Πλωμάρι. Με καλά αποτελέσματα για πρώτη χρονιά και πιστεύω ότι φέτος θα πάμε ακόμα καλύτερα. Έχουμε συζητήσει με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον Γιάννη τον Πλακιωτάκη, να συνδέεται η Μυτιλίνη, το Σίγρι τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τον Βόλο, ούτως ώστε τουλάχιστον 2 ή 3 φορές την εβδομάδα στην αρχή να μπορεί να γίνεται μεσογειακή, όχι κυρίως για το επιβατικό κοινό, όσο για τη μεταφορά εμπορευμάτων και ζωοτροφών, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο να έρχονται από την Καβάλα ή από τη Θεσσαλονίκη ή μέσω του Πειραιά.
Άρα λοιπόν είναι ένας απότερος στόχος. Σε εξέλιξη βεβαίως βρίσκεται τώρα και το μεγάλο έργο, ένα μεγάλο όνειρο γενεών, το Φράγμα Τσικνιά. Το Φράγμα Τσικνιά είναι ένα έργο το οποίο το ακούγαμε από τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Θα λύσει το πρόβλημα της σύνδρευσης όλης της Λέσβου με πολύ ποιοτικότατο νερό, από ό,τι μας λένε οι αναλυτές. Θα λυθεί το θέμα της υδροδότησης όλης της Λέσβου και στη συνέχεια θα περισσεύουν περίπου από τα 16,5 εκατομμύρια κυβικά νερό που χανόταν μέχρι τώρα, περίπου θα πάνε για την ίδρυση γύρω στα 12-12,5 και τα 4 εκατομμύρια θα διατεθούν για άρδευση του κάμπου Καλονής και ενδεχομένως και άλλων περιοχών εφόσον επαρκεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για την οικονομία του τόπου τι αξία θα έχει αυτό, όχι μόνο γιατί δεν θα χρειάζεται να φέρνουμε και να ξοδεύουμε χρήματα φέρνοντας εμφιαλωμένα νερά από άλλες περιοχές, αλλά επιπλέον πόσο θα αναπτυχθεί σε ποιότητα και ποσότητα τα προϊόντα του κάμπου Καλονής και όχι μόνο. Και τελειώνουμε βέβαια, όπως έχουμε γράψει, και το θέμα του κέντρου υγείας του Μανταμάνου, το οποίο θα εξυπηρετήσει όλο το βόρειο μέρος. Στην υγεία δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα και είναι ένα στίχημα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτως ώστε όλα τα κέντρα υγείας να εξυγχρονιστούν και ήδη υπάρχουν μελέτητες, γιατί γι' αυτό ακριβώς πήγαν στο ΤΑΙΠΕ μόνο και μόνο για να μπορέσουν να εξυγχρονιστούν και να εξοπλιστούν πλήρως σε υλικοτεχνικό προσωπικό, βεβαίως όμως και σε προσωπικό, ιατρικό, υγειονομικό και διοικητικό. Και νομίζω ότι ήδη η εταιρεία η οποία είναι η πρώτη που πήρε το κέντρο υγείας του Μανταμάδου είναι η Πράξης, είναι με τη λινιά εταιρεία, αποδεδειγμένα πολύ καλή, με πολύ καλά έργα και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στην λειτουργία του, που και το πρόγραμμά μας εκεί είναι φιλόδοξο, ώστε να υπάρχει πλήρης εξοπλισμός σε προσωπικό και βεβαίως στελέχωση σε προσωπικό και εξοπλισμός σε υλικοτεχνικές δομές. Στο κεφάλαιο έργα, τι άλλο δρομολογείτε αυτή την περίοδο? Να σας πω ότι υπάρχει ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από το 1979, αφορά ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει μαζί με τον νυν αντιδήμαρχο, τον κύριο Βατό, που αφορά την πολεοδόμηση των οικισμών βαριάς και ακροτηρίου. Ήδη ο υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ο Νίκος Ταγαράς, το έχει ετοιμάσει το προεδρικό διάταγμα. Το έχουμε στείλει μέσω της Βουλής, και όταν λέω μέσω της Βουλής εννοώ μέσω του γραμματέα του κυρίου Κουτνατζή, τον οποίο παρακάλεσε να επισπεύσει. Είναι ήδη στο 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και περιμένουμε αυτές τις μέρες να εκδοθεί, ούτως ώστε να τελειώσει αυτό το έργο, το οποίο από το 1997 το προσπαθούμε οι πατριώτες μας εδώ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Παράλληλα δε νομίζω ότι θα γίνει και μια πολεοδομική επανάσταση, μια μεγάλη πολεοδομική μεταρρύθμιση και στις δυο δημοτικές μας ενότητες, δηλαδή και στο Δήμο Μυδενίνης και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε θα αναμορφωθεί όλο το πολεοδομικό σχέδιο του νησιού μας. Είναι τεράστια έργα και νομίζω ότι, γι' αυτό είπα, στο σχεδιασμό που κάνουμε είναι επαναστατικές οι σκέψεις μας. Είναι αυτό το οποίο είπα, κυρία Κουτσαβλή, και άλλη φορά, τα μεγάλα έργα δεν τελειώνει μια κυβέρνηση. Αρκεί πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι εδώ είμαστε οι υπηρέτες του τόπου. Δεν σημαίνει ότι ένα έργο ξεκινά μια κυβέρνηση πρέπει να το τελειώσει και η ίδια. Μπορεί να μεσολαβήσουν και άλλες κυβερνήσεις. Βεβαίως το θέμα είναι ποιος βγάζει τα λεφτά, πότε γίνεται η εκταμείευση. Ναι, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ήθελε και με την προηγούμενη κυβέρνηση και σήμερα να βάλει το χέρι στην τσέπη, να βγάλει τα λεφτά για να αναπτυχθεί ο τόπος. Τώρα μερικά έργα, το Φράγμα παραδείγματος χάρη, το οποίο τώρα σε πρώτο στάδιο που θα γίνει η λεκάνη, ο ταμιευτήρας για να παίρνει τα νερά, θα πάει γύρω στα 106 εκατομμύρια. Μεταξύ των εταιριών με τα μεγαλύτερα πτυχία είναι δύο μεγάλες εταιρείες της Ελλάδος. Είναι ο Άκτορ και η Intracat. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι εταιρείες αυτές είναι τεράστιες. Και δεν ξέρω βέβαια τι εκπτώσεις έχουν κάνει. Μελετάτε τώρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, το Υπουργείο Υποδομών, με πήρε ο Κώστας ο Καραμπαλής, μου είπε τελειώσαμε, ανοίγουμε τις προσφορές, πάμε πολύ καλά. Και όταν τώρα ρώτησα, μπορώ να κάνω την ανακοίνωση, μου λέει βεβαίως, και να ξέρεις, λέει, ότι αυτά που είπα στη Μυτιλίνη θα τα υλοποιήσουμε. Εξάλλου,
πρόσθεσα και το είπα πριν και το ξαναλέω, και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε όταν τώρα τελευταία μετά τις συζητήσεις που είχαμε στη Βουλή, του είπα τι κάνουμε πρόεδρε, τα ανακοινώνω. Ναι, να τα ανακοινώσεις η Μυτιλήνη αναμορφώνεται. Συνεπώς, όπως βλέπετε, ότι λέμε λιγότερα από ό,τι κάνουμε. Κύριε Αθανασίου, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Καραμανλή στο νησί, είχε συζητηθεί το φράγμα Τσιθνιά. Ωστόσο, είχε συζητηθεί την νότια παράκαμψη. Έχουμε κάποια εξέλιξη σχετικά με αυτό το έργο? Ναι. Την νότια παράκαμψη την τρέχουμε και αυτή τώρα. Θα σας πω ότι είναι σε καλό δρόμο. Αλλά θέλω να ολοκληρωθούν μερικά έργα και μερικές προσπάθειες τις οποίες κάνουμε τώρα, για να μπορώ να σας πω και εγώ σίγουρα και να κάνω και ένα χρονοδιάγραμμα. Ένα άλλο έργο που έχει απασχολήσει τον τόπο και επιθυμούν οι πολίτες να γίνει είναι εκείνο του οδικού άξονα Καλονής Πέτρας. Ναι. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σε αυτό το έργο? Εκεί ανέκυψε ένα θέμα. Ποιο ήταν αυτό το θέμα? Ότι ο δρόμος όταν είχε χαραχθεί πολύ παλιά, και μάλιστα εδώ πρέπει να πω και την συμβουλή για τον δρόμο αυτόν του προηγούμενου υπουργού και βουλευτή μας εδώ, του Νίκο το Συμφωνάκη, ο οποίος το ξεκίνησε ο άνθρωπος στο έργο κλπ. Εντάξει, τώρα εμείς βγάλαμε τα λεφτά. Πάση περιπτώσει, αλλά βλέπετε, υπάρχει συνέχεια. Δεν εγκαταλείψαμε ένα έργο και ούτε η σημασία ποια κυβέρνηση το ξεκίνησε, γιατί είναι αυτό που είπα παλιά και θα το λέω, ότι τα μεγάλα έργα δεν τελειώνουν σε μια κυβέρνηση, αλλά πρέπει να έχει συνέχεια, αρκεί να είμαστε αγαπημένοι και όλοι να βάζουμε το χεράκι μας να τελειώνουμε γρήγορα. Λοιπόν, το έργο αυτό, τώρα που το ξεκινήσαμε, είδαμε ότι ένα μέρος του, γύρω στα 1500 μέτρα από τα 16.000, από τα 16.000 χιλιόμετρα που είναι, κάπου 1500 μέτρα, πέφτανε δίπλα από το φράγμα, στον ταμιευτήρα του φράγματος. Ναι, θα μου πείτε, γιατί ήταν και μερικοί, ας πούμε, επιτραπή έκρηψη καλοθελητές και λέγανε, μωρέ, οι μελετητές δεν μπορούσαν να δουν ότι η μία μελέτη πέφτει πάνω στην άλλη. Ναι, φυσικά δεν μπορούσαν. Γιατί? Διότι όταν ξεκίνησε τότε η μελέτη του δρόμου, δεν φανταζόταν κανείς ότι θα βρεθούν χρήματα και για να κάνουμε το φράγμα. Ήρθαμε εμείς, εγώ το είχα βάλει στόχο ζωής, θα έλεγα αυτό, να το κάνω αυτό το φράγμα, γιατί ήθελα να μείνει για τον τόπο μας. Και βεβαίως είδαμε ότι ένα κομμάτι συνέπεπτε. Έπρεπε λοιπόν να γίνουν τροποποιήσεις. Ανέλαβε το Υπουργείο Υποδομών, έκανε τις τροποποιήσεις, μεταφέρθηκε ο δρόμος και έπρεπε τώρα να γίνουν οι καινούργιες απαλωτριώσεις κατά το μέρος αυτών των 1500 μέτρων που θα περνούσε ο δρόμος πια αφού έφυγε από εκεί που ήταν. Νομίζω υπάρχει και ο ανάδοχος του έργου, έχει κάνει η περιφέρεια την προκήρυξη και πιστεύω ότι μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο θα αρχίσουν τα έργα και σε αυτό. Κύριε Αθανασίου, ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τα τελευταία χρόνια τη Λέσβο είναι εκείνο του μεταναστευτικού. Ξέρουμε πότε θα έχει ολοκληρωθεί η δομή στη Βάστρια? Ακούστε, δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια εμπλοκή με κάποιες δικαστικές διαφορές οι οποίες έχουν ανακύψει όσον αφορά κάποια κομμάτια που έχουν δασικό χαρακτήρα και ειδικά όχι μόνο εκεί που θα γίνει το ΚΙΤ που νομίζω μπορεί να ρυθμιστούν αυτά, αλλά όσον αφορά και τον δρόμο, τη δίωδο δηλαδή που θα ξεκινάει από τον δρόμο που πάει στο Χιτά μέσα, αν έχει δασική μορφή. Αλλά αυτά είναι θέματα του δασαρχείου για να τα ρυθμίσουν και εν ώψη το ότι υπάρχει μια προσφυγή η οποία εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας να δούμε και να συμμορφωθούμε με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, γιατί αυτό απαιτεί και το Σύνταγμά μας. Τώρα, το αν οι αποφάσεις αυτές θα είναι υποαίρεση, να μην γίνει για να φτιαχτεί κάτι ή θα είναι να σταματήσει το έργο προσωρινά ή οτιδήποτε άλλο, αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω, ούτε μπορώ να το προδικάσω. Το μόνο που θέλω να γίνει αντιληπτό και το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, ένα κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών πρέπει να υπάρχει στη Λέσβο, όχι κανέναν άλλο λόγο, γιατί ακριβώς είναι ένας χώρος που από τη γείτονα Τουρκία έρχονται πολλοί μετανάστες και σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και υποχρεώσεις της χώρας
πρέπει να υπάρχει ένας χώρος για να μπορούν να ταυτοποιούνται αυτοί οι οποίοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι έγιναν και καλές προσπάθειες τώρα από την κυβέρνησή μας. Μην ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή αυτοί οι οποίοι ήταν οι αιτούντες άσυλο, οι ενδυνάμει πρόσφυγες, να το πω έτσι, μην ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή πήγαν 23.000. Στη συνέχεια έπεσαν κάτω από 1.000 στο ΚΙΤ, αυτό που είναι τώρα στο Μαυροβούνι, στον ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Σήμερα μαζί με τις ανοιχτές δομές που είναι στην πόλη και μετά για τα ευάλωτα άτομα, είναι περίπου νομίζω 2.100 κάπου εκεί. Βλέπετε το ποσό έχουν μειωθεί πάρα πολύ και αυτό οφείλεται στην αποφασιστικότητα την οποία έδειξε η κυβέρνησή μας για τη φύλαξη των συνόρων, με τις αποτροπές τις οποίες γίνονται για να εισέρχονται στα χωρικά μας ύδατα, με την ταχεία διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου και με την αποσυμφώνηση των νησιών μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπλαση του παλαιού ΚΙΤ της Μόριας, σε ποια φάση βρισκόμαστε? Ναι, κατάλαβα. Εννοείται, λέει, αυτό το επελοζόμενο, το στρατόπεδο Παραδέλη. Λοιπόν, αυτό ήταν μια δέσμευση του Πρωθυπουργού, επειδή αυτό ανήκει ιδιοκτησιακά στο Υπουργείο Άμυνας, να παραχωρηθεί στον Δήμο Μυτιλήνης και κατά τα ποσοστό περίπου 78% θα το πάρει ο Δήμος Μυτιλήνης για να ανεγερθεί εκεί το μουσικό σχολείο και τα ειδικά σχολεία και ένα περίπου 20-22% θα το παραχωρηθεί για την τεράστια έκθεση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο για να γίνει φοιτητική εστία. Ήδη είχε συγκροτηθεί μία επιτροπή στην οποία είχα την τιμή να συμμετάσχω στην Αθήνα, την οποία συντόνιζε την επιτροπή αυτή ο κύριος Μιχάλης Μπικίρης, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής στη Βουλή του Πρωθυπουργού. Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο θα γίνει με χρήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Κυρίως βασικά θα είναι και χρήματα εν μέρη ευρωπαϊκά. Τώρα τι μένει? Υπήρχε μια διαδικασία της εξαγοράς, τυπική εξαγορά είναι από το Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχει μια διαφορά αν θα έπρεπε να ήταν κατά κυριότητα παραχώρηση ή ως χρυσιδάνιο αορίστου χρόνου. Λύσαμε όλα τα ζητήματα αυτά και είναι θέμα χρόνου να, εγώ ζήτησα να έρθει ο Πρωθυπουργός δηλαδή, να γίνει επίσημη παραχώρηση του ακινήτου αυτού στον Δήμο, ούτως ώστε να αρχίσουν να γίνει οι μελέτες και μετά ο διαγωνισμός για να αναδειχθεί ο ανάδοχος ο οποίος θα κατακάνει τις κατασκευές. Είναι θέμα χρόνου αυτό, αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω τώρα, γιατί δεν έχω εικόνα αν θα έρθει ο Πρωθυπουργός για την υπογραφή ή θα έρθει μόνο ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ούτως ώστε μαζί με τον Δήμο και τις υπηρεσίες του Δήμου να το προχωρήσουν. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με έναν βασικό πυλώνα της οικονομίας του τόπου μας, τον αγροτικό, και την ανακοίνωση στην οποία έχετε προχωρήσει ότι θα αποζημιωθούν οι αγρότες για την περιορισμένη παραγωγή που είχαν τα προηγούμενα χρόνια μέσω του de minimis. Ποια είναι η εξέλιξη ως προς αυτό το θέμα? Είναι αλήθεια, κυρία Κουτσαβλή, ότι τα τελευταία χρόνια και λόγω της ανομβρίας αλλά και του δάκου και όλα τα προβλήματα τα οποία είχαν οι ελαιώνες, όλοι οι ελαιώνες, αλλά ειδικά εμείς βλέπουμε για τον τόπο μας τώρα, γιατί είχαμε μεγάλη πτώση. Να φανταστείτε ότι είχαμε 13.000 τόνους λαδιού πριν από μερικά χρόνια, 11, 9, 10, 8 και τη χρονιά την οποία μιλάω και εγώ που έπρεπε να αποζημιωθούμε, δηλαδή 2020-2021, είχαμε πέσει στους 3.300-3.500. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια μεγάλη ζημιά για τους ελαιοκαλλιεργητές μας. Και όταν αναφέρω ελαιοκαλλιεργητές, δεν αναφέρω μόνο τους κατ' επάγγελμα αγρότες, αλλά όλους τους ιδιοκτήτες, γιατί τη ζημιά την πάθανε όλοι οι ιδιοκτήτες ελαιώνων. Ζήτησα τότε από τον κύριο Λικορέτζο, τον πρόεδρο του ΟΕΛΓΑ, να στείλει εδώ γεωπόνους για να δουν τον ελαιώνα. Εντάξει, 400.000 στρέμματα ελαιώνων δεν μπορούσαν να τα δουν σε δύο μέρες. Το αποτέλεσμα είναι ότι πήραμε μια πολύ καλή τιμή, 21 ευρώ το στρέμμα, θα το πάρουν οριζόντια όλη η παραγωγή. Μπήκε στο πρόγραμμα de minimis, συνυπέγραψαν και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Γιοργαντάς και ο κ. Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών που έχει το de minimis. Ύστερα από αρκετό μεγάλη προσπάθεια και αγώνα, ούτως ώστε για να πάρουμε τα χρήματα αυτά και να ανακουφιστούν οι ελαιοκαλλιεργητές.
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει πάει εδώ και 15 μέρες περίπου στον ΟΠΚΠ και ο ΟΠΚΠ αυτή τη στιγμή βλέπει τις ιδιοκτησίες, το ιδιοκτησιακό, πώς θα πιστωθούν τα χρήματα στους ιδιοκτήτες. Υπάρχει κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία προσπαθήσαμε να λύσουμε τώρα και ζήτησα σε αυτό και τη συνδρομή ειδικών εδώ από το νησί που έχουν μεγαλύτερη πείρα από μένα σε αυτά και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικού, τον κύριο Πανάγο Κουφέλο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Λαγουτάρη, ο οποίος με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά θέματα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω το γραφείο του κυρίου Κατσαβέλη και άλλους μελετητές εδώ, οι οποίοι με βοήθησαν σε μερικά θέματα τα οποία δεν τα ήξερα. Και νομίζω σαν έκκληση, αυτό το ξανακάνω, το έχω κάνει πολλές φορές, ότι όταν είμαστε ενωμένοι και αγαπούμε τον τόπο, μπορούμε να πετυχούμε πάρα πολλά.